Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Left Media ΑΕ, τον κύριο Νικόλτσιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αποχωρήσεις, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Έχουμε 11 βουλευτές, μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα θα το δούμε. Στο βάθος ίσως και νέο κόμμα. Κύριε Νικόλτσιο, μου τι κάνετε, καλώς μεσημέρι, πώς είστε? Καλημέρα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε εσείς τις εξελίξεις. Εμείς πραγματικά δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε εύκολα. Οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες. Αναμενόμενες. Περιμέναμε, ήταν χρόνο. Ήταν θέμα χρόνο. Δηλαδή, αν θα γινόταν χθες, αν θα γινόταν αύριο ή σήμερα. Λοιπόν, οπότε ήταν μια ελλειμμένη απόφαση. Απλά επισημοποιήθηκε σήμερα το πρωί με μια διατύπωση που δεν έχουμε καταλάβει. Γιατί έχουν φύγει. Και δεν έχετε καταλάβει. Το μόνο που φαίνεται ότι τους οδήγησε στο να αποχωρήσουν από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαφωνία τους με την εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή τους ανακοίνωση. Ένα λεπτό, κύριε Νικόλτσιο. Οι εκλογές γίνανε και ψήφισε κόσμος για να έχετε εσείς τον κύριο Κασελάκη, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ως πρώτη ανάγνωση ότι αρνούνται την επιμηγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που προσβάλλει αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε μια από όλους αποδεκτή δημοκρατική διαδικασία εκλογής Προέδρου. Λοιπόν, έτσι περιφρονούν δηλαδή τη λαϊκή εντολή και απορώ πως ένας που θεωρείται αριστερός περιφρονεί τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι έξω από τη δικιά μου λογική και από τη δικιά μου φιλοσοφία ως αριστερός. Λοιπόν, τώρα τι βλέπετε στην αριστερά, κύριε Νικόλτσιο, εσείς με την εμπειρία που έχετε, γιατί ότι υπάρχει κατακαιρματισμός, υπάρχει, το βλέπουμε. Δεν ξέρω ποιοι θα ενωθούν, ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά σαν πολλοί δεν έχουν μαζευτεί στην αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω τώρα αν η βάση του κόμματος θα εμφανεί αυτό, αν η βάση του κόμματος επιλέξει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η βάση του κόμματος είναι πολύ διευρυμένη, 150.000 μέλη. Mm-hmm. Και αν κρίνω από την ομάδα των βουλευτών και στελεχών που έχουν αποχωρήσει, είναι μια μικρή μειοψηφία, ειδικά για τους βουλευτές που εκλέγηκαν με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη προσβολή στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που αποσπάστηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός τους εξέλεξε. Την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε εξέλιξη να είναι η αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Νικόλτσιο, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης αργεί χαρακτηριστικά για να κάνει κάποιες κινήσεις ή να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις? Θέλω να πω την κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την ακούσαμε σήμερα να λέει «εγώ φεύγω». Την ακούγαμε πάρα πολλές μέρες. Αφού υπογράφει το κείμενο τις δηλώσεις αποχώρησης ότι ανεξαρτοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, αλλά συζητιόταν όλες τις προηγούμενες μέρες ότι θα προχωρούσε μια τέτοια κίνηση. Μήπως θα έπρεπε... Γι' αυτό σας είπα, περιμέναμε μόνο το χρόνο. Μήπως ο κύριος Κασελάκης θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά ανάμεσα σε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν ζητήματα? Τι ιδιαίτερη συμπεριφορά? Όταν εκλέγηκε, ναι, όταν πρόκειτο να διαρθρώσει την ηγετική ομάδα, πρότεινε συγκεκριμένες θέσεις για κάθε έναν. Και ειδικά στην κυρία Χτσιόγλου, της άφησε ανοιχτό να επιλέξει αυτή τη θέλει. Σωστά. Να θέλει αναπληρωτής πρόεδρος, ό,τι θέλει. Τα οποία τα αρχή. Και αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής υπήρχε σχέδιο αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που δεν θα εκλεγόταν, ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είναι πλέον οφθαλμοφανές. Για μένα υπάρχει ένα ερώτημα. Εκ του αποτελέσματος κάτι τέτοιο φαίνεται, να πω την αλήθεια.
ότι δεν αποδέχτηκαν την εκλογή, ούτε την ήττα τους. Και για όλους τώρα παραμένει, για την αριστερά, για τον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο, ναι. Και είναι αναπάντητο το ερώτημα. Για ποιο λόγο φεύγουν και ποιοι επιδιώκουν που αποχωρούν από τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που βλέπουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ευρύτερο σχέδιο που αφαιρεί και εκτιμένα δικαιώματα από το λαό και ειδικά από τη μεσαία τάξη της χώρας μας. Ναι, αλλά εσάς δεν σας μένει χρόνος να ασχοληθείτε με αυτά που κάνει η κυβέρνηση και να κάνει την κριτική σας. Ασχολείστε με τα έσω. Εγώ συμφωνώ με το ερώτημά σας. Γι' αυτό παραμένει αναπάντητο το ερώτημα. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτή τη στιγμή που η κοινωνία μπαίνει σε τέτοια δύσκολη κατάσταση, ο λαός μας μπαίνει και φρόντισαν να αποχωρήσουν, να διασπάσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθεί. Διότι από το κείμενό τους δεν προκύπτει ότι έχουν πολιτικές διαφωνίες σε ζητήματα κρίβειας, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα υγείας, σε. Τον αρχηγό δεν θέλουν, μου λέτε. Απλά, δεν θέλουν τον κύριο Κασελάκη, μου λέτε. Προκύπτει από τον αρχηγό. Προκύπτει ότι μόνο τον αρχηγό θέλουν. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που αμφισβητούν την εκλέγονται αριστερή, την επιμεγωρία της λαϊκής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπετε, κύριε Νικόλτσιο? Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ από σήμερα και στο εξής. Και θα συνεχίσει σήμερα, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία και από ό,τι βλέπουμε δεν θα συμπληρωθεί με τα 8 μέλη που έφυγαν από την πολιτική γραμματεία, γιατί είναι 41 τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ναι. Λοιπόν, θα συνεδριάσει και θα χαράξει με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που πάρθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα δρομολογήσει το συνέδριο και θα επεξεργαστούν τις νέες κυβερνητικές θέσεις που θα πάμε στις εκλογές όταν και όποτε γίνουν. Βέβαια, άμεσος στόχος τώρα είναι οι ευρωβουλευτικές εκλογές, ναι, που εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με συγκεκριμένο πρόταγμα, πολύ συγκεκριμένο πρόταγμα και προφανώς θα κάνει. Εκεί είχατε και άλλη απώλεια βέβαια, έτσι, τον κύριο Παπαδημούλη. Είναι απώλεια, κάθε αποχώρηση είναι απώλεια και κάθε διάσπαση. Εδώ τώρα πρόκειται και για διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αυτή που εκλέγηκαν στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Βέβαια, αν περιμέναν χρηματοδότηση από τη Βουλή, δεν υπάρχει, γιατί το λέτε αυτό? Με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ναι, αλλά αν κάνουν δικό τους κόμμα και πάνε εκεί, δεν μπορούν, λέτε. Για να πάρεις χρηματοδότηση από την Βουλή, πρέπει να εκλεγείς ως κόμμα. Αν αποχωρήσεις από το κόμμα, δυστυχώς για αυτούς δεν μπορείς να πάρεις. Ναι, γιατί ακούγεται και αυτό από το πρωί, ότι θα διεκδικήσουν και χρηματοδότηση. Ό,τι και να γίνει, αφού ξέρουμε και από την προηγούμενη φορά, όταν διασπάστηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν μετά. Η χρηματοδότηση γίνεται στα κόμματα που έχουν πάρει την λαϊκή βούληση. Έχετε μιλήσει προσωπικά με τον κύριο Κασελάκη εσείς? Ναι, μίλησα. Μιλάτε. Μίλησα. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Έχει ένα όραμα, αυτό που λέμε ελληνικό όραμα. Λοιπόν, θέλει δηλαδή, θα ρίξει βάρος στην ανασυγκρότηση του κόμματος, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Μήπως αργεί να το κάνει αυτό? Μήπως αργεί να το κάνει αυτό? Όχι, αρχίζει. Από την άλλη εβδομάδα τρέχει. Ναι. Από την άλλη εβδομάδα θα γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα γίνεται η πολιτική γραμματεία, τουλάχιστον από την ενημέρωση τη δημοσιογραφική που έχουμε στον χώρο που δουλεύω. Λοιπόν, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, θα είναι σε επαφή με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλα τα κοινωνικά στρώματα και με τις οργανώσεις. Ήδη προχθές που ήταν στη Θεσσαλονίκη, είχε επισκεφτεί την οργάνωση Θεσσαλονίκης, γιατί ο γραμματέας της είχε παραιτηθεί και ορίστηκε νέος γραμματέας. Μάλιστα. Παντού θα γίνει το ίδιο. Κύριε Νικόλτσιο, όσοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν. Ναι, όσοι είναι πρόθυμοι. Με το ζόρι κανείς. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μου διάζει ο κόσμος όταν βλέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές, γιατί αν απαιτείται από εμάς να σεβόμαστε τη δημοκρατία, τους απλούς πολίτες, πρέπει να απαιτούμε και εμείς από τους πολιτικούς να σέβονται
τους κανόνες της δημοκρατίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πολύ δε περισσότερο από ηγετικά στελέχη ακριβώς, που ακριβώς. Στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας έκφρασης έκαναν καριέρες. Έκαναν καριέρες. Δεν μπορείς να αρνείσαι στο κόμμα σου την δημοκρατία και ταυτόχρονα να παλεύεις για τη δημοκρατία σου. Είναι σχήμα οξύμορο αυτό. Και δεν γίνεται πιστευτό από την ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται. Και βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να κατρακυλάσει ποσοστά και αυτό πραγματικά δείχνει ότι ίσως δεν υπάρχει και ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται και η κριτική στην κυβέρνηση. Επομένως όλα αυτά δημιουργούν μια περίεργη εικόνα. Αυτό που λέτε, τα ποσοστά θα δείξει. Δηλαδή στις επόμενες πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις στις Ευρώ θα φανεί αν ο ελληνικός λαός πώς δεν συμφωνεί με τις προτάσεις και το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα κατεβάσει η νέα ηγεσία της ΣΥΡΙΖΑ. Να τα λέμε συχνά πυκνά λοιπόν και να μας ενημερώνετε και για τα εσωκομματικά σας. Και το κόμμα θα είναι ανοιχτό, θα είναι πολύ ανοιχτό και τώρα εν όψη προσυνεδριακών συζητήσεων θα μπορεί εκτός από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να συμμετέχουν και εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας. Τέλεια. Άρα κάνετε και άλλο άνοιγμα. Σας κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι πρωτάκωστο για τα αρχικά δεδομένα που προσπαθεί να φέρει η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ κύριε Νικόλτσιο μου. Είναι κάτι καινούριο. Και όποτε θα έρθετε στις ΣΕΡΕΣ θέλω να σας φιλοξενήσω εδώ και να με άπλετο χρόνο να τα πούμε όλα. Ευχαρίστω, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.